σίγουρα τα συναισθήματα είναι ευχάριστα, δεν το συζητάμε, αν μπορούμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο. Αυτό που είπαμε και στην ομάδα στα αποδυτήρια είναι ότι σήμερα γράψαμε ιστορία με την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση κυπέλου. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός άλλη μια φορά τη δεκαετία του 70. Αλλά στη σημερινή, στη σύγχρονη εποχή, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με τα τόσα παιχνίδια, 3-4 παιχνίδια τη βδομάδα, 3 παιχνίδια δώσαμε εδώ, Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός είναι τόσο δυνατός. Είναι κάτι μοναδικό το σημερινό. Το ευχαριστιόμαστε και συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία. Κύριε Γιώργο, ο αδερφός σας είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός και πράγματι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμα το σημερινό. Σίγουρα, από το καλοκαίρι και μετά έχει δαπανίσει πολύ σημαντικά ποσά για να ενισχυθεί. Έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές. Οπότε όταν κερδίζει ένα τέτοιο αντίπαλο και με μεγαλύτερο budget, ο οποίος μας έχει κερδίσει φέτος στο πρωτάθλημα, καταφέραμε να πάρουμε τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη δυναμική. Όσο δεν σας ανοίγει την όρεξη ενώ στη συνέχεια? Όχι, ήταν ανοιχτή. Η όρεξή μας είναι ανοιχτή. Έχουμε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα μετά. Δεν αλλάζουν οι στόχοι κάθε χρόνο. Αισθάνεστε κι εσείς ότι γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια η ομάδα τις νίκες, τις ήττες, τα άσχημα διαστήματα, τα πολύ καλά διαστήματα, ότι είναι τα θεμέλια, οι βάσεις, ώστε στο τέλος να φτάσει να διεκδικεί τους στόχους, τους τελικούς? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σου. Η διαχείριση στις ήττες είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ομάδα τα τελευταία χρόνια και είναι αυτό που μας έχει φέρει μια ανάσα από τον τίτλο της Ευρωλίγκας και με double στην Ελλάδα, με Super Cup. Αυτό που θέλω να πω όμως σχέση με τη φετινή σεζόν, που είναι ξεχωριστό και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι ότι η ομάδα είχε τρομακτικές ατυχίες, τραυματισμούς που μια άλλη ομάδα θα την είχαν διαλύσει. Εμείς κάναμε το καλύτερο δυνατό. Η ενίσχυση που έγινε στην ομάδα μεσούς σεζόν δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα και για Ευρωλίγκα επίπεδο. Ήτανε παικταράδες. Περιμένουμε και τον Νικόλα να γυρίσει τέλη Μαρτίου και πιστεύω μετά θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Δεν ξέρω αν το έχετε ρωτήσει, αλλά για το κλίμα μπορείτε να μας πείτε πώς σας φάνηκε ότι έγινε για πρώτη φορά ένας τελικός με 5.500 κόσμου, γέμισε όλο το γήπεδο. Ήταν οπαδοί και των δύο ομάδων χωρίς να γίνει το παραμικρό. Το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλό. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και θα πρέπει να το δει η Ομοσπονδία αυτό το θέμα. Αλλά αν εξαιρέσει αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά, το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Ποιος το έχει πει αυτό? Εμείς πάντως όχι. Καθόλου υποτιμημένος δεν είναι ο θεσμός. Ίσα ίσα η προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια, εδώ πέρα με τόσο κόσμο. Μάλλον αναβαθμισμένος θεσμός. Μάλλον αναβαθμισμένος είναι. Και η χαρά που έχουν οι παίκτες και η δύναμη που παίρνουν, μπορεί να μετά έχετε τις αγαπημένες σας αναλύσεις αγωνιστικές. Σήμερα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι κερδίσαμε τον Ναζ. Από τότε που ήρθα δεν έχει κάνει τέτοιο παιχνίδι. Ο Ράιτ επίσης. Δηλαδή, με πόσο λίγο καιρό στην ομάδα πήρε τίτλο. Ίσα-ίσα, ο θεσμός είναι δυνατός. Μιλήσατε πριν για τις πολλές ατυχίες με τους τραυματισμούς, προφανώς αναφερόμενοι στους τραυματισμούς. Ωστόσο, μέσα από αυτές τις ατυχίες, παλιά έλεγαν οι παππούδες μας από αγκάθι βγαίνει Ρόδο, προσθέσατε τον Πεντρούσεφ, προσθέσατε τον Μούζ Ράιτ, δύο παίκτες με πολύ σημαντική ικανότητα, οι οποίοι αμέσως έδειξαν ότι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν άμεσα, δεν χρειάστηκε χρόνο. Πόσο εύκολες ήταν αυτές οι αποφάσεις και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για τη συνεργασία σας σε αυτές τις αποφάσεις με το προπονητικό team. Η συνεργασία με το προπονητικό team και με το coach είναι άψογη, ήταν άψογη πάντοτε. Είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έχει φτιάξει και έχει δημιουργήσει στον Ολυμπιακό. Σήμερα νομίζω ήταν ένα καταπληκτικός αγώνας με αποφάσεις και επιλογές δικές του εξαιρετικές. Έχει εμπνεύσει όλη την ομάδα και δεν σταματάμε να έχουμε ανοιχτή επαφή και συνεργασία για οτιδήποτε χρειαστεί, που δεν είναι μόνο η ενίσχυση, είναι πολλά άλλα θέματα. Η συνεργασία είναι άψογη, ξέχασε το Long που σήμερα ήταν, όπως σου είπα, ήταν παράγοντας του αγώνα. Τον Brazdex εμείς στην ομάδα τον θεωρούμε ενίσχυση μεσούς σεζόν, παρόλο που τυπικά δεν είναι, γιατί ήταν τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι και αυτός ένας παίκτης σε μικρή ηλικία, που και αυτός έχει προσθεθεί στο κορμό. Και συνεχίζουμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο όταν χρειάζεται για την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.